Διάσπορε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Πόνδη και κυρίου Γιαννούση, αναζητώντας τα ίδια του Καμίλ Μπέι της Κορίνθου. Πριν όμως από την παρουσίαση, θα ζητήσουμε από τον Δήμαρχο κύριο Ιωάννη Μαλτέζο να κάνει ένα μικρό χαιρετισμό. Χαίρετε. Χαιρετίζω αυτή την παρουσίαση του βιβλίου. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που βλέπω ότι σήμερα στην αίθουσα αυτή υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι, άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, για το πνεύμα, για τα γράμματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω και κάποιους και από τον Ναύπλιο. Και είναι πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ γενικότερα που βλέπω αυτό το οποίο βέβαια νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε, ότι όταν υπάρχει ποιότητα σε μία εκδήλωση, όταν υπάρχει ποιότητα σε ένα βιβλίο όπως αυτό το σημερινό, υπάρχει πάντα το ενδιαφέρον, προσεχεί πάντα την αγάπη και την προσοχή, και αυτό ακριβώς είναι που συμβαίνει χρόνια τώρα με την Αργολική Αρχαιακή Βιβλιοθήκη. Θέλω να συγχαρώ πάρα πολύ τις προσπάθειες, τις άγνες και συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται για την ανάδειξη πολλών και σημαντικών θεμάτων πολιτισμού, τόσο από τον Γιώργο Κόνδη, όσο και από τον Γιώργο Γιαννούση. Είναι τυχερός όποιος είναι δήμαρχος σε έναν τόπο και ξέρει ότι υπάρχουν δυνάμεις, όπως οι δύο που προανέφερα και άλλοι βέβαια, αλλά αυτοί οι δύο που προανέφερα είναι πάντα εκεί για να προσφέρουν ιδέες, να κάνουν σοβαρή μελέτη, σοβαρή δουλειά, γιατί, αν το θέλετε αλλιώς, οι Δήμοι δεν είναι για να φτιάχνουν πεζοδρόμια μόνο και να αποκαθιστούν συνδέσεις. Οι Δήμοι πρέπει να είναι και η κυβωτός, η συλλογική κυβωτός πολιτισμού. Πρέπει να είναι να εκπληρώνουν και το καθήκον τους, ούτως ώστε να μπορούν να διαφυλάσσουν τον πολιτισμό, τα γράμματα, τις πηγές, τα βιβλία, τις συλλογές οι οποίες υπάρχουν σε έναν τόπο. Να τις διαφυλάσσουν, να τις συντηρούν, να τις παραδίδουμε, ώστε να μπορούμε να τις παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω και τους σημερινούς αξιολογότατους ομιλητές. Πρόκειται για μία έκδοση όσον αφορά τον Δημήτρη Βαρβινιώτη. Όλοι όσοι είμαστε από την περιοχή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Δημήτρης Βαρβινιώτης, ποια ήταν η συνεισφορά του στα γράμματα, στον πολιτισμό, στην περιοχή μας, την συμμετοχή που είχε στο Δαναό, την κεντρική και ιδρυτική συμμετοχή που είχε στο Δαναό. Και έχω δεσμευθεί για τα εξής δύο πράγματα. Πρώτον, ότι στη νέα ιστοσελίδα που φτιάχνουμε στο Δήμο Άνους Μυκηνών θα υπάρχει ξεχωριστό κουμπί, link δηλαδή, σύνδεσμος, για την Αργολική Αρχαιακή Βιβλιοθήκη. Θεωρούμε ότι όποιος ενδιαφέρεται για το Δήμο Άνους Μυκηνών αυτονόητα και αυτόματα ενδιαφέρεται και για την Αργολική Αρχαιακή Βιβλιοθήκη. Και το δεύτερο είναι ότι έχω δεσμευθεί ότι όποια και να είναι η οικονομική κατάσταση του Δήμου Άνους Μυκηνών, κάθε χρόνο θα γίνεται τουλάχιστον μία έκδοση από τα βιβλία, τα οποία τα χειρόγραφα από τις πηγές και του ίδιου του Δημήτρη Βαρβινιώτη, τα οποία έχουν διασωθεί, που οι άνθρωποι που προανέφερα και άλλοι έχουν φέρει, έχουν ετοιμάσει τις εκδόσεις αυτές, εκδόσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και για το Άργος και για το Δήμο Άργος, αλλά και την Αργολίδα και την ευρύτερη περιοχή.
Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια και καλό τάξιο το βιβλίο. Σας ευχαριστώ. Για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση, τον κύριο Γιώργο Γαβρίλο, βουλευτή Αργολίδας. Και τώρα να καλέσω για την έναρξη της παρουσίασης τον πρόεδρο της Αργολικής Αρχιακής Βιβλιοθήκης Ιστορίας και Πολιτισμού, τον κύριο Γιώργο Γιάννος, και έναν εκ των συγγραφέων του βιβλίου. Κύριε Δήμαρχε Άρουσου Κοινών, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Βουλευτά, αγαπητοί φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε να παρευρεθείτε απόψε εδώ, στην παρουσίαση του βιβλίου μας. Πρέπει να τονίσω ότι η παρουσία στο Άργος βιβλίων που έγραψαν ντόπιοι συγγραφείς και μάλιστα με ερευνητικό ιστορικό περιεχόμενο, είναι κάτι το εξαιρετικά σπάνιο που δεν συναντάται συχνά τα τελευταία 100 χρόνια. Γι' αυτό και το τόλμημα της έκδοσης του παρόντος βιβλίου, που έγινε χωρίς κανένα οικονομικό βοήθημα ή χορηγία από οποιοδήποτε, είναι μεν ρίσκο μεγάλο που το αναλάβαμε οι δημιουργοί, αλλά που έπρεπε να γίνει. Και αφού έπρεπε να γίνει, το κάναμε. Δεν θα σας μιλήσω για το περιεχόμενο του βιβλίου μας και θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τους τρεις εκλεκτούς επιστήμονες που απόψε μας τιμούν με την παρουσία τους και θα μιλήσουν αυτοί για την έκδοσή μας. Την κυρία Παναγιώτα Κασίνη, διακεκριμένη αρχαιολόγου, προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορίνθου. Ο υπέροχος πρόλογος του βιβλίου μας είναι δικός της. Τον πρόεδρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Ναυπηλίου Παλαμίδης, τον κύριο Βασίλη Τσελιμίγκρα, φιλόλογο τέως σχολικό σύμβουλο φιλολόγων, και την Καλλιόπη Καλποδήμου, φιλόλογο θεατρολόγο, η οποία και επιμελήθηκε τα κείμενα του βιβλίου. Οι αναγνώστες του βιβλίου μας, που θα τους αρέσει η ελληνική ιστορία, πιστεύω ότι θα αναγνωρίσουν ως θετική και την προσπάθειά μας και το αποτέλεσμα που αυτή δημιούργησε. Το βιβλίο μας με τίτλο «Δημήτριος Βαρδινιώτης, αναζητώντας τα ίχνη του Κιαμίλ Μπέι της Κορίνθου, παρουσίαση, κριτική μελέτη και συμπληρωματική έρευνα σε άγνωστο χειρόγραφο του Αργείου Ιστορικού», είναι μια ακόμα έκδοση, η 24η της Αργολικής Αρχαιακής Βιβλιοθήκης Ιστορίας και Πολιτισμού στα 15 χρόνια της ύπαρξής της. Θα σας θυμίσω ενδεικτικά μερικούς τίτλους βιβλίων που έχουμε εκδώσει και που έτυχαν μοναδικής αποδοχής και από τους αναγνώστες τους, αλλά και από τους επαγίοντες στις ιστορικές εκδόσεις. Το αργολικό ημερολόγιο του 1910, έχει εξατεθεί. Η συμβολή της Αργολίδας στην ανάπτυξη της μουσικής, έχει εξατεθεί. Τον Άφλιον του 10ου αιώνα του αιώνα, μαρτυρίες και μαρτυρούμενα από τα τοπικά έντυπα μέσα. Κέρμεση, Μηδέα Αργολίδος, ο χώρος, η ιστορία, οι άνθρωποι. Ο Φίδων, ο χρυσούς αιώνου του Άργους. Το ιστορικό μυθιστόρημα, η Ψωροκόστενα. Η Πανόρια, Χατζικώστα, η Παλιώτη και ο Βενιαμίν Λέσβιος. Και το παιδικό βιβλίο «Η ιστορία του Ναυπλίου σαν παραμύθι». Και 17 ακόμα βιβλία είναι ο εκδοτικός απολογισμός της Αργολικής Αρχαιακής Βιβλιοθήκης Ιστορίας και Πολιτισμού. Βασικός καταστατικός σκοπός μας είναι η έρευνα, ο εντοπισμός, η συλλογή, η ταξινόμηση, η διάσωση, η μελέτη, η διάδοση και βεβαίως η έκδοση αρχαιακού ή νεότερου υλικού που αφορά την πνευματική εξέλιξη και ανάπτυξη της Αργολίδας αλλά και γενικότερα της χώρας μας. Και επειδή ακόμα και σήμερα, 15 χρόνια ολόκληρα της ύπαρξής μας στο Άργος, πολλοί φίλοι μας βάζουν το ερώτημα ποιοι είμαστε και με ποια μέσα υπάρχουμε και λειτουργούμε, θα μου επιτρέψετε πολύ σύντομα να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά ως συνιδρυτής και από ιδρύσεως πρόεδρος της.
Η Αργολική Αρχαϊκή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού ιδρύθηκε στα τέλη του 2008 στο Άργος από τρεις αργίτες. Λειτουργεί ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός πολιτιστικού χαρακτήρα. Οι ιδρυτές της που μέχρι σήμερα τη λειτουργούν είναι ο Τάκης Σουλής, βιβλιοπόλης και εκδότης των εκδόσεων εκ προημίου, που είναι ο αντιπρόεδρος, ο Τάσος ο Τσάνγκος, επιμελητής εκδόσεων, που είναι ο γενικός μας γραμματέας, και ο υποφαινόμενος, νυν συνταξιούχος ΟΑΕ, που είναι ο πρόεδρος. Όλους μας, εμάς, μας ένωσε η κοινή αγάπη και το πάθος του συλλέκτη που είχαμε για το παλιό βιβλίο και το αρχαιακό ενιαίο. Η Αργολική Αρχαιακή Βιβλιοθήκη δεν έχει ούτε κρυφούς ούτε φανερούς οικονομικούς πόρους ή χορηγούς, ούτε έσοδα από διαφημίσεις. Στηρίζεται οικονομικά στους ιδρυτές της και στη βοήθεια των φίλων της. Από την ίδρυσή της πρικίσαμε την Αργολική Αρχαιακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού με μια σπάνια συλλογή βιβλίων που την αποτελούν δεκάδες παλαιότυπα του 15ου, του 16ου, του 17ου και του 18ου αιώνα και ακόμα περισσότερες πρώτες εκδόσεις του 19ου αιώνα, όλες ελληνικές, με πολλές γραβούρες, χαρακτικά, χάρτες, φωτογραφίες και άλλα, και που 15 χρόνια τώρα συνέχεια την πλουτίζουμε την ύπαρξή της, με αποτέλεσμα να έχουμε τεράστιο πρόβλημα, δήμαρχε, χώρου για τη φύλαξη και συντήρησή της, αφού η πρώτη μέσω διαδικτύου και η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της χώρας μας, της Ελλάδας, είναι άστεγη και επιβιώνει χάρη στις αφιλοκερδούς φιλοξενίας των φίλων της, ως πότε όμως. Η συλλογή μας αυτή, συλλεκτικά, είναι κάτι το σπάνιο για την Αργολίδα και από ό,τι μπορώ να γνωρίζω, όχι μόνο για αυτήν, και που υπάρχουν σε συνθήκες δεν μας έχουν επιτρέψει ακόμα την καλύτερη αξιοποίησή της. Ήταν ραγδαία και η αποδοχή και η ανάπτυξη της Αργολικής Αρχαιακής Βιβλιοθήκης. Έχει την καθολική αποδοχή από την επιστημονική κοινότητα και την αγάπη και τη στήριξη του αναγνωστικού κοινού. Από 150 χώρες της Ιφιλίου την έχουν επισκεφθεί με πάνω από 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια προβολές, περισσότεροι από 12 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτή είναι η επισκέπτες και οι φίλοι της. Στο ελεύθερο βήμα της φιλοξενεί άθρα, μελέτες και επιστημονικές εργασίες, αλλά και σχολιασμούς επικαιρών και ιστορικών γεγονότων των αναγνωστών και φίλων της. Συνεργάζεται με πολλά πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες και ερευνητικούς οργανισμούς. Περισσότερα από 4.500 λήματα, εκατοντάδες γραβούρες, χάρτες, χαρακτικά, φωτογραφίες, μελέτες και επιστημονικές ανακοινώσεις είναι κοινό κτήμα των αναγνωστών της χωρίς κανένα κόστος. Για αυτούς. Έχει βραβευθεί για την πολιτιστική της προσφορά και έχει προβληθεί το έργο της και με ντοκιμαντέρ της Εθνικής Τηλεόρασης και με δεκάδες αφιερώματα από επιστημονικά περιοδικά και εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, όπως πολύ πρόσφατα ολοσέλιδο αφιέρωμα της Καθημερινής. Αυτή είναι πολύ περιπληκτικά η Αργολική Αρχαιακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού. Αυτή είναι η συμβολή της στην ιστορική και πολιτιστική προβολή του Άργους, του Ναυπλίου, της Αργολίδας και της Ελλάδας γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Μέχρι τώρα δεν είχαμε το παραμικρό ενδιαφέρον και καμιά βοήθεια από το Δήμο του Άργους. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η νέα Δημοτική Αρχή αυτού να το αλλάξει στο άμεσο μέλλον,
γιατί πιστεύουμε ότι η ύπαρξή μας και η προσπάθειά μας αποτελεί βασική πολιτιστική παρακαταθήκη για το άρμος του καλύτερου μέλλοντός μας. Τελειώνοντας, θέλω δημόσια να ευχαριστήσω το φίλο και συνεργάτη Γιώργο Πόνδη, δόκτωρα κοινωνιολογίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας, που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, για την υπέροχη συνεργασία μας, αλλά και για την πολύχρονη, πολύτιμη βοήθεια που μου έχει προσφέρει, επιμελώντας την ύλη πολλών ερευνών και άθρων μου που έχουν δημοσιευθεί στην Αρβολική Αρχαϊκή Βιβλιοθήκη. Με τη μοναδική του συγγραφική ικανότητα και το ερευνητικό του ταλέντο στις πηγές της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, ο Γιώργος ήταν ο πρωταγωνιστής και καθοδηγητής, ώστε το παρόν βιβλίο να μην είναι μόνο μια αναστατική έκδοση αρχαιακού υλικού, αλλά μια ολοκληρωμένη έρευνα πάνω στο Γιαμίλ Μπέι, που πιστεύω, αν ζούσε σήμερα ο Μπαρμπαμίτσος Μπαρδουνιώτης, θα χαιρόταν για την ολοκλήρωση της έρευνας και θα τη συνυπέγραφε ανεπιφύλακτα. Ιστερόγραφο, σαν ιστερόγραφο. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ να πω στο φίλο μου Δημήτρη Καραμάνο, έναν υπεύθυνο αρχαιοπολίτη που βρήκε πριν αρκετά χρόνια σε ένα υποκατεδάφιση εργοστάσιο του Άργους πεταμένο ένα πάκο με παλιές εφημερίδες και κυτρινισμένα από τον χρόνο χαρτιά. Πολλά από αυτά δικόγραφα και επιστολές από κόμματα εφημερίδων και πρόχειρα χαρτάκια γεμάτα σημειώσεις. Ευτυχώς δεν τα πέταξε στα σκουπίδια και άκουσε τον νεαρό τότε γιο του, σήμερα είναι διαπρεπής επιστήμονας, καθηγητής πανεπιστημίου στην Ευρώπη ο γιος του, που του είπε να τα δώσει να τα δείξει σε κάποιον που να ξέρει, γιατί ίσως έχουν κάποια αξία. Έτσι μου τα έδωσε ο φίλος μου λέγοντάς μου, αν έχουν κάποια αξία, αξιοποίησε τα. Ο φάκελος αυτός ήταν ένα αρχείο του Δημήτρη Βαρδουνιώτη, πίσω από τα δικόγραφα στις άγραφες σελίδες, έγραφε τις σημειώσεις του. Εκεί βρέθηκε και η μυτηλής εργασία του και οι έρευνες του για τον Γιαμίλ Μπέι, που μαζί με 120 χειρόγραφες σημειώσεις μας οδήγησαν στη συγγραφή του βιβλίου που σήμερα παρουσιάζουμε. Στο ίδιο πάκο μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η συλλογή που βρήκα του Δημήτρη Βαρδουνιώτη σε εφημερίδες της εποχής του, 10-15 χρόνια πριν, 10-15 χρόνια μετά το 1900, όπου συνέλεγε υλικό για ό,τι αφορούσε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, για την οικογένειά του, για την Επανάσταση του 1821 και για τη Δούκισσα της Πλακεντίας. Από αυτό το αρχαιακό υλικό ένα πολύ μικρό μέρος έχει αξιοποιηθεί. Αλλά γι' αυτά ίσως θα πούμε μια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση με πρώτο ομιλητή, τον κύριο Βασίλη Τσιλιμίκρα, φιλόλογο, πρώην σύμβουλο φιλολόγων Πελοποννήσου και νυν πρόεδρο του ΜΕΣΟΥ της Κεντρικής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ναυπλίου Παλαμίδης. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την παρουσία σας εδώ, που δείχνει ότι υπάρχει η κρίσιμη μάζα για την πνευματική ανάπτυξη του Άργους και για την αξιοποίηση του εξαιρετικού ιστορικού υλικού που υπάρχει. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Γιώργο Κόλλη και στον Γιώργο Γιαννούση, που με τίμησαν με την πρότασή τους να μιλήσω για το Βαρδουνιώτη, για τον Βαρδουνιώτη. Τρίτο στοιχείο, τρίτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι η Αρβολική Αρχαιακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού θα πρέπει να ξέρουμε ότι αποτελεί ένα καταπίστευμα εξαιρετικά σημαντικό, που όμως δεν παραμένει ως καταπίστευμα, αλλά χρησιμοποιείται και μπορεί να αξιοποιηθεί όχι μόνο από το Δήμο Άργους, αλλά από όλη την Ελλάδα και όλη την Ιφίλιο, όπως ανέφερε και ο κύριος Γιώργος Γιαννούσης. Και μία τελευταία παρατήρηση.
Θα πρέπει πλέον να υπάρξει συγκροτημένο πνευματικό κέντρο του Δήμου Άργους με συγκεκριμένη χρηματοδότηση που θα ασχοληθεί να συλλέξει και να εκδώσει αλλά και να αποτελεί το κέντρο της διανόησης, της έρευνας και της προόδου της πόλης του Άργους. Νομίζω ότι το αξίζει. Δημήτρης Βαρδουνιώτης, ένας αξιόλογος αλλά και παραγνωρισμένος λόγιος του Άργους. Συχνά πυκνά, ιδιαίτερα στο παρελθόν, άνθρωποι της επιστήμης και της τέχνης και του πολιτισμού, ζώντας στην περιφέρεια της χώρας, μακριά από το κέντρο, όπου διαμορφώνονται τα γεγονότα, όπου φτάνουν τα νέα επιτεύγματα, οι νέες ιδέες, όπου αξιολογούνται τα έργα, κρίνονται οι ιδέες, προβάλλονται πρόσωπα και διαμορφώνονται οι θεσμοί, έχουν να αντιμετωπίσουν κυρίως τη συνειδητή ή ασυνείδητη λύθη μιας κοινωνίας η οποία κινούμενη στο περιθώριο των επιστημονικών, οικονομικών, ιδεολογικών και πολιτικών εξελίξεων δεν μπορεί ή δεν θέλει, λόγω μικροαστικών αντιλήψεων και αδυναμιών πολλές φορές, να αναγνωρίσει την αξία αυτών των ανθρώπων, ακυρώνοντας στην πράξη την αξιοσημείωτη δημιουργική τους παρουσία. Αν αυτό συμβαίνει ακόμη και σήμερα, πολύ περισσότερο συνέβαινε στο παρελθόν. Ιδιαίτερα στην ελληνική επαρχία, ενάντια στη διακηρυγμένη τυπικά και ανεφάρμοστη πρακτικά διακήρυξη ότι η Ελλάς δεν είναι μόνο η Αθήνα. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους σε μια τέτοια μικροαστική πόλη της Πελοποννήσου, του Άργος, υπήρξε και ο Δημήτρης Βαρδουνιώτης, νομικός, λόγιος, ιστορικός και ιστοριοδήφης, έγκριτος δημοσιογράφος, δεινός υπερασπιστής της εθνικής ιδέας και διαμορφωτής της τοπικής και εθνικής παράδοσης, αρχαιολάτρης και ακάματος ερευνητής, παρουσιαστής του λαϊκού πολιτισμού της πόλης του και της περιοχής του γενικότερα. Υπήρξε άνθρωπος ακέραιος, βαθιστόχαστος, άτρο και εργατικός, ο οποίος εκτιμούσε ότι ανάπαυσης δεν είναι η αποχή από την εργασία, αλλά η αλλαγή εργασίας. Πριν προχωρήσω στην παρουσίαση της ζωής και του έργου του Δημήτρη Βαρδουνιώτη, πρέπει να σταθώ στους ντόπιους σύγχρονους μελετητές που ανέσυραν από την αφάνεια και επανέφεραν στο πνευματικό προσκήνιο τον Δημήτρη Βαρδουνιώτη. Μελετώντας και γνωστοποιώντας με αρκετά συστηματικό τρόπο και επιστημονική πληρότητα το έργο του. Πρόκειται για τον κύριο Βασίλη Δωροβίνη, ο οποίος με σειρά δημοσιευμάτων στην Αναγέννηση και αλλού από το 1979 και εξής, προσπάθησε να φωτίσει το έργο του σημαντικού λογίου και να αναδείξει την προσωπικότητά του, πιστεύοντας και αποδεικνύοντας ότι η τοπική ιστορία είναι εξίσου σημαντική με την εθνική ιστορία. Ο δεύτερος μελετητής είναι ο κύριος Κώστας Δανούσης, επίμονος και χαλκέντερος ιστορικός και ιστοριοδήφης, που και αυτός μέσα από την αναγέννηση του αείμνηστου Γιάννη Ριγόπουλου, κάποτε λοιπόν, κάνω αυτή την παρατήρηση πάλι, πρέπει να αναδείξουμε τις λογίες μας, όπως ο Γιάννης Ριγόπουλος, προσεγγίζει και κοινοποιεί το έργο του Βαρδουνιώτη. Στη σειρά, ο Πούσκουλα Αγγίδα επιχειρεί μια πρώτη καταγραφή της εκτεταμένης εργογραφίας του. Μία ακόμη ιστορικός του Εθνικού Κέντρου Ερευνών, η κυρία Σοφία Πατούρα, έχει κάνει γνωστή τη σημαντική αλληλογραφία του Βαρδουνιώτη με λογίους του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού. Πρέπει επίσης να αναφέρω τον Γεώργιο Λογοθέτη, που το 1928 εκδίδει το πρώτο πνευματικό μνημόσυνο για τον αρχαιολόγιο και τον αρχαίο λογοτέχνη Σπύρο Παναγιωτόπουλο, που το 1960 θα δημοσιεύσει ένα εξαίρετο κείμενο για τον στενό φίλο του, τον Δημήτρη Βαρδουνιώτη. Τέλος, θα πρέπει να σταθώ σε δύο εξαιρετικούς ερευνητές, τον κύριο Γιώργο Κόνδη και τον κύριο Γιώργο Γιαννούση, οι οποίοι έγραψαν και εξέδωσαν το βιβλίο που σήμερα παρουσιάζουμε με τίτλο «Δημήτριος Βαρδουνιώτης, αναζητώντας τα ίχνη του Γιαννή Μπέιτ Κορίνθου. Παρουσίαση, κριτική μελέτη και συμπληρωματική έρευνα σε άγνωστο χειρόγραφο του Αργείου Ιστορικού». Ποιος λοιπόν ήταν ο λόγιος και ιστορικός Δημήτρης Βαρδουνιώτης, για τον οποίο ο Σπύρος Παναγιωτόπουλος και ο Δημήτρης Καμπούρογλους έγραψαν ότι το Άργος ταυτίστηκε με τον Βαρδουνιώτη και ο Βαρδουνιώτης ταυτίστηκε με το Άργος. Ο Δημήτρης Βαρδουνιώτης γεννήθηκε στο Άργος το 1847. Ανήκει στην πρώτη μετεπαναστατική γενιά. Πατέρας του ήταν ο Κωνσταντίνος Βαρδουνιώτης, που ασκούσε το επάγγελμα του δικολάβου και διατέλεσε ειρηνοδίκης και δικαστικός υπάλληλος. Ο πατέρας του είχε ως βασικό μέλημα την αποκατάσταση των μελών της οικογένειάς του και ιδιαίτερα να σπουδάσει ο γιος του.
και αυτού του άρκου προετοίμαν στερηθεί χάρη των σπουδών του ιού του και του μέλλοντος των θυγατέρων του. Ποιος λοιπόν, παιδί λοιπόν μιας ασήμαντης και με οικονομικές δυσκολίες οικογένειας, τολμά να σπουδάσει στη νομική σχολή της Αθήνας και ταυτόχρονα αρχίζει να εκφράζει τις διανοητικές του ανησυχίες και να προβάλλει τις πνευματικές του δυνατότητες. Κατά την άποψη του Κώστα Δανούση, η τόλμη του να σπουδάσει και να διακριθεί στον τόπο του και στον ευρύτερο πνευματικό χώρο της Ελλάδας είχε υπέρογο τίμημα, πραγματικά δυσβάστακτο, ενώ το αποτέλεσμα ήταν πενιχρό. Η ανθρωποβόρος αδράνεια της τοπικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας που πεισματικά αντιστάθηκε σε κάθε απόπειρα αστικοποίησης της, το κράτησε πάντα στο περιθώριό της. Δεν του έδωσε ποτέ τον πρώτο ή έστω έναν από τους πρώτους ρόλους. Έμεινε για πάντα, ατυχώς έτσι είναι, ο σοφός αλλά περιθωριακός κύρ Δημητράκης. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει ο ίδιος ο Βαρδινιώτης σε επιστολή του προς τον τότε φίλο του Παπαδήμο, 3 πρώτου του 1875, που βρίσκεται στην Νικολοπούλιο Δημόσια Βιβλιοθήκη της Αντρίτσενας και τμήματα της οποίας δημοσίευσε ο κύριος Βασίλης Δωροβίνης. Σε αυτήν γίνονται σαφή τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο νεαρός Αγγύρος δικηγόρος. Προβλήματα οικογενειακά, αλλά και προβλήματα ένταξης και αποδοχής από την τοπική κοινωνία. Γράφει λοιπόν προς το φίλο του. «Συ ζεις ελεύθερος εν Αθήνες και δεν είσαι προμηθεύς δεσμότης, δούλος και έρμεων ατελέσθητων καθηκόντων και αναγκών σκληρών. Ουδέ κρέμονται από του λαιμού σου 12 ψυχέ, απορροφώσε και την τελευταία αναρανίδα των υδρότων σου και αφαιρούσε από τον χιλέον σου το μηδίαμα. Δεν βλέπεις την νεότητά σου να μαραίνεται εν τη παραγωγή. Ουδέ σου πνίγει τους παλμούς, κοινωνία αχάριστος, φθονεά και ιδιωτελής. Δεν είσαι η ζωή εν τάφο ως εγώ. Απεγοητεύθην εντελώς, αδελφέ μου. Κατέστη μισάνθρωπος, σχεδόν απίβδησα εν τη ζωή». Την ίδια πικρή γεύση για τη ζωή είχε εκφράσει ήδη στο ποίημά του «Η αυγή της ζωής μου», 27 Πέμπτου του 1870, στην εφημερίδα Αργολής. «Ήμι», γράφει, «έχασε εφάπαξ η ψυχή μου την γαλήνη μου και η ζωή μου θα είναι κόλασης οδυνηρά. Έχασε το πρόσωπό μου τη φεδρότητα εκείνη, έφυγε και η χαρά μου με του χρόνου τα πτερά». Η νομική του παρουσία και η δικηγορική του ικανότητα μέσω αξιοσημείου των επιτυχιών θα γίνει πολύ νωρίς αισθητή. Ο Βαρδινιώτης από πολύ νωρίς θα προβάλλει το ανήσυχο πνεύμα του και την εργατικότητά του, συμμετέχοντας δραστήρια στην τοπική και αθηναϊκή δημοσιογραφία. Διευθύνει την εφημερίδα Άργος, αναλαμβάνει αρχή συντάκτης στην εφημερίδα του Ναυπλίου Αργολίδα του Βίγκα, εκδίδει τον Ήναχο και δημοσιεύει άρθρα σε ποικίλες αθηναϊκές εφημερίδες και περιοδικά. Γίνεται ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Δαναού. Εκλέγεται ο πρώτος αντιπρόεδρος του και αποχωρεί συγκρουόμενος με τη φιλοσοφία που διέπει το Σύλλογο. Ιδρύει το Σύλλογο Ήναχος, που όμως δεν θα λειτουργήσει για πολύ εξαιτίας των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Αναλαμβάνει την ευθύνη του στοιχειώδους μουσείου του Άργους, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες του Άργους. Εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος, συνεχίζοντας πάντα τη δημοσιογραφική του δράση με εκείνα πολιτικά, κοινωνικά, φιλολογικά και ιστορικά. Ενώ οι ανταποκρίσεις στις αθηναϊκές εφημερίδες του εξασφαλίζουν τη διάκριση και την αποδοχή. Ο Κώστας Δανούσης εκτιμά ότι η φανατική προσήλωσή του στη δημοσιογραφία είναι αμφίβολο αν υπήρξε ηλική αμοιβή από αυτή του την προσπάθεια, αδίκησε τον αργιολόγιο και του στέρισε πολύτιμο χρόνο από την ενασχόληση εκείνη όπου έμελε να διακριθεί, δηλαδή την ιστορία. Μια άλλη πνευματική του δραστηριότητα είναι η ποίηση. Δημοσιεύει ποίηματα στον τοπικό και αθηναϊκό τύπο, επηρεασμένος από το συντηρητικό και πεσημιστικό πνεύμα της παλαιάς αθηναϊκής σχολής. Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, Αχιλλέας Παράσκος. Η ποιητική του δημιουργία δεν έχει πηγή έμπνευση και ο ποιητής παραμένει στο ρόλο του υπουργού και όχι του εμπνευσμένου ποιητή. Τελικά όμως, τα κείμενα που φιλοξενούνται σε αθηναϊκά έντυπα, κυρίως το Εθνικό Ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Σκόπου, το ημερολόγιο της Ποικίλης του ΑΣ και το Μικρασιατικό ημερολόγιο της Ελένης Δόρωνου, θα τον επιβάλλουν στην αθηναϊκή πνευματική αριστοκρατία ως έναν από τους λιγοστούς λόγιους της ελληνικής επαρχίας. Οι πολλαπλές υποχρεώσεις του, η στέρηση της κοινωνικής ζωής και ο δύσκολος χαρακτήρας του θα δυσκολέψουν την οικογενειακή του πορεία.
Η δύσκολη οικογενειακή του ζωή ήταν επόμενο να επηρεάσει αρνητικά και τον ίδιο και το έργο του. Ένας πραγματικά πληγισμένος άνθρωπος, με φτερά για υψηλούς ουρανούς, χάθηκε τελικά στην πεζότητα της ελληνικής επαρχίας. Ο θάνατος τον βρήκε το 1924 και είναι χαρακτηριστική η περιγραφή της πορείας προς την τελευταία του κατοικία από τον Γεώργιο Λογοθέτη, Ίδμονα. Ένα μελιχρό απόδροχο δειλινό του Μαρτίου του 1924 που τα ανοιξάτικο φως αγκάλιαζε με περιπάθεια τον ανθισμένο κάμπο του Άργους, μια φτωχική πένθυμη συνοδεία, κατέβαινε αργά-αργά στον δρόμο της Παναγίας. Μερικοί άνθρωποι των γραμμάτων και αλυτώσει του λαού, σε ένα αρμονικό μοσαϊκό, περιεστήχιζαν με ευλάβεια και πόνο τον άνθρωπο που περνούσε τόσο αθόρυβα στην αιωνιότητα. Και ο ήλιος, που έφευγε στη δύση του, λες και συνεκρατεί το με βία στις κορυφές του Παρθενείου, για να αποχαιρετήσει με τις τελευταίες του ακτίδες τον νεκρό. Συνεχίζοντας την παρουσίαση της ζωής και του έργου του Βαρδινιώτη, θεωρώ σκόπιμο να σταθούμε στο πολιτικό πεδίο. Ως διανοούμενος και δραστήριος πολίτης, φαίνεται να διατύπωσε κάποιες απόψεις που τον έφεραν σε σύγκρουση με την αργιακή κοινωνία. Ενώ υιοθετώντας τον έντονο πατριωτισμό, φανισμένος πατριώτης, δεν κατάφερε να προσεγγίσει και να αποδεχθεί τις εξυγχρονιστικές προσπάθειες της ανερχόμενης αστικής τάξης της Κούπης Βενιζέλος. Ένα κρίσιμο ζήτημα στο οποίο στάθηκε με κριτικό βλέμμα, με σεβασμό προς τον χριστιανισμό και τη χριστιανική εκκλησία, ήταν αυτό του θρησκευτικού φανατισμού και της εκβαπάρωσης των καιρών και των εθήμων στην νεότερη Ελλάδα. Η προσήλωσή του στην αυτονομία και στον κοσμικό χαρακτήρα της διανόησης θα τον φέρει σε ρήξη με την κυρίαρχη κατεύθυνση της διοίκησης του Συλλόγου Δανάους. Για την καλύτερη κατανόηση της διανοητικής και πολιτικής δραστηριότητας του αρχείου διανοωμένου, θεωρώ αναγκαίο να επισημανθούν τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν την κοινωνία του τέλους του 19ου αιώνα. Εκτός από την ανάγκη οικονομικού, κρατικού και κοινωνικού εξυγχρονισμού που επιχειρείται από την πολιτική Τρικούπη και αργότερα του Βενιζέλου, ο πολιτικός φιλελευθερισμός, η παιδεία ως κοινωνικό αγαθό, η εθνική αποκατάσταση, μεγάλη ιδέα, και η προβολή των κοινωνικών σχέσεων είναι χαρακτηριστικά που διακρίνουν την πνευματική ζωή της χώρας. Η περίοδος από το 1830 έως το 1880 χαρακτηρίζεται από ψευδομιμήσεις ξένων ρευμάτων και χαμηλή ποιότητα λογοτεχνικής παραγωγής. Η αθηναϊκή σχολή και οι φαναριώτες ταλαντεύονται ανάμεσα στον αναχρονιστικό νεοκλασικισμό και τον ρομαντισμό. Η επτανησιακή σχολή επηρεάζει και κατευθύνει προς τον ρεαλισμό. Το κίνημα του δημοτικισμού στη γλώσσα, η ιδεολογική διαπάλη και εμφάνιση των πρώτων σοσιαλιστικών ιδεών συγκροτούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ζει και δρά ο Δημήτρης Βαρδινιώτης. Πολιτική δραστηριότητα θα ξεκινήσει από πολύ νωρίς, με την εκφώνηση του πανηγυρικού στην πλατεία Ομονίας, όπως ονομαζόταν η πλατεία του Αγίου Πέτρου, στις 25 Μαρτίου του 1869. Ο νεαρός Βαρδινιώτης θα εκπλήξει το ακροτήριό του και παρά την τραγωδία της Κρήτης το 1866 θα διακηρύξει. Δεν δύναμε να πιστέψω ότι η ελευθερία και το δίκαιο είναι χήμερα. Η απόφαση της απολυτρώσεως της μάρτυρος Κρήτης υπεγράφει υπό του Θεού, καθήν στιγμή το αρκάδι μέσω φλογών ανετινάσκητο εις τον αέρα. Ο αλυτρωτισμός, σε συνδυασμό με τον παθιασμένο πατριωτισμό, θα τον απομακρύνουν από τις εξυγχρονιστικές τάσεις της εποχής και θα τον οδηγήσουν σε ακραίες κάποιες φορές στάσεις απέναντι στον Τρικούπη και τον Βενιζέλο. Στη σύγκρουση Βενιζέλου και Κωνσταντίνου ακολουθεί τους Κωνσταντινικούς και τους Επιστράτους, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή του εξορία από το Άργος. Αν η πολιτική δράση του Βαρδινιώτη θα του δημιουργήσει δεινά, η πνευματική του δημιουργία, πολυπίκυλη και όχι καλά ακόμη μελετημένη, θα του χαρίσει το στεφάνι της Αθανασίας. Διηγήματα, άρθρα, κριτικά σημειώματα, ποιήματα, ιστορικές αναφορές, δοκίμια σατυρικά και λαϊκά αφηγήματα και διάφορα έγγραφα και επιστολές συγκροτούν την πνευματική του δημιουργία. Η πολυσχηδής αυτή πνευματική δημιουργία τον καταξίωσε στους πνευματικούς κύκλους των Αθηνών. Πέρα από τα κείμενα που διοχέτευσε στις εφημερίδες και τα περιοδικά των Αθηνών, είχε συχνή και ουσιαστική επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο της Αθήνας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν αντεπιστέλων μέλος της του διάσημου φιλολογικού συλλόγου Ο Πανασός. Και μετά από αυτά τα στοιχεία για τη ζωή του, νομίζω ότι αξίζει να δούμε μερικά βασικά έργα τα οποία δείχνουν και το υψηλό πνευματικό του επίπεδο. Πέρα από τον πανηγυρικό στην πλατεία Ομονίας στο Άργος, που εξέδωσε τον Άθλιο, σημαντικό έργο της ίδιας περίοδου είναι το «Εκδρομέις τας Μικίνας και το Ηραίων», που εκδόθηκε και αυτό στον Άθλιο το 1869
από το τυπογραφείο Βίγκαν. Το κείμενο αυτό μαρτυρεί τη μεγάλη αγάπη του συγγραφέα για την αρχαία ιστορία του Άργους, που φοιτητής ακόμη επιλέγει να γνωρίσει άμεσα τις Μυκήνες και το Ηραίο, προσδιορίζοντας ο ίδιος το σκοπό της περιγραφής των εκδρομών αυτών επισημαίνει. Εν την περιγραφή αυτών ετήρησα την σειρά των γεγονότων και προσεπάθησα να συνδυάσω με τα του αληθούς το τερπνόν και το ωφέλιμο. Τέρπον να ωφελώ και ωφελών να τέρπω τους αναγνώστες. Ιδού ο μόνος κανόν τον οποίον ακολούθησα. Το κείμενο αυτό, γραμμένο όπως και τα υπόλοιπα στην καθαρέουσα που υιοθετεί το πνευματικό κέντρο η Αθήνα, δείχνει την εκφραστική δύναμη του συγγραφέα, την περιγραφική δυνατότητα που έχει παρουσιάζοντας χώρους, την εξαιρετική γνώση της τοπογεωγραφίας και της αρχαίας ιστορίας των Μυκηνών και του Ηραίου, αλλά και την οξύτητα των σκέψεων και παρατηρήσεων για το χώρο, τα γεγονότα και την ιστορία. Ταυτόχρονα αξιοποιεί στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού της εποχής και κυρίως δημοτικά τραγούδια που ακούει από ένα βοσκό που το ξεραγεί. Η αξιοποίηση αυτή του λαϊκού πολιτισμού στα πλαίσια του ρομαντισμού και της αρχαιοελληνικής γνώσης έχει στόχο τη φυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης και ανάδειξη της πολιτιστικής συνέχειας του έθνους στο νεότευκτο ελληνικό κράτος που επιδιώκει την εθνική του ολοκλήρωση στα πλαίσια της μεγάλης ιδέας. Το τρίτο έργο του, που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1896 και ήταν προϊόν της διάλεξής του στις 9 Δεκάτου του 1894, που έδωσε στον Αθηναϊκό Παρνασσό και απέσπασε το θαυμασμό και την εκτίμηση όχι μόνο των ακροατών, αλλά και όλων των αθηναϊκών εντύπων, ήταν η Αθνιός Κόρινθος, η πλούσια Κόρινθος, ή την ιστορία της αρχαίας Κορίνθου. Στην μονογραφία αυτή ο συγγραφέας παρουσιάζει όλη την ιστορία της Κορίνθου, πολιτική και κοινωνική, από τα μυθικά χρόνια μέχρι το 145 π.Χ. που καταστράφηκε ολοσχερός από το Ρωμαίο Ήπατο Μόνιο. Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο Βαρδινιώτης διηγήθη τα στίχα της πόλης της Μεγάλης, της πόλεως της Αθνιού. Ανεκάλυψε τα πλούτη αυτής και τα Σιδωνάς, το εμπόριο και την τέχνη. Και αφού έπλευσε αυτός εις Κόρινθον, διηγήθη κατόπιν τας περιπετίας της παρακμής, των επιμομίου καταστροφών και την πυρκαγιάν, την φοδεράν, ή της τα πάντα κατέφαγε και εξυφάνισε. Πρέπει να επισημάνουμε, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Βαρδινιώτης ασχολήθηκε με την Κόρινθο της αρχαιότητας, ενώ απουσιάζει ολοκληρωτικά το Άργος της αρχαιότητας από τα ενδιαφέροντά του. Και περιστασιακά ασχολήθηκε με το Άργος της Επανάστασης, χωρίς όμως συγκροτημένη και ιστορική προσέγγιση των γεγονότων. Το έργο όμως που τον καταξίωσε ήταν η καταστροφή του Δράμαλη, που τυπώθηκε στην Τρίπολη το 1913 με την οικονομική ενίσχυση του Δήμου Άργους, Δήμων και Μονών της Άργου Λιδοκορυνθίας και προσωπικότητων του τόπου. Στην υποδειγματική αυτή μονογραφία είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος «Καταστροφή του Δράμαλη», αφού ο ιστορικός επικεντρώνεται στο γεγονός και όχι στο πρόσωπο που κυριαρχεί στο έργο, δηλαδή στο Θεόδωρο Πρωτοτρόνη. Στα προλεγόμενά του χαρακτηρίζει την καταστροφή του Δράμαλη υπερένδοξων πολεμικών κατόρθωμα και αναφέρεται λεπτομερώς στο αντικείμενο και τις διαδικασίες συγγραφής. Λέει ο ίδιος: «Στα σελίδας αυτού περιγράφονται η τότε κατάσταση της Ελλάδος, ο Δράμαλης Πασάς και η εκστρατεία του, η εθνική άμυνα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η ειδική μεγάλη τουρκομάχη, τα κλεινά δερβενάκια και άλλες σκηνές του περίφημου δράματος, επερίδοξη μάχη των Δερβενακίων και του Αγιονορίου, ο εν Κορινθία επιθετικός πόλεμος και η τελεία καταστροφή της δραμαλικής εκστρατείας μεθόδων των αξιοσημείωτων λεπτομεριών». Το έργο είναι ιστορικών και πρωτότυπων. Συνεγράφει επί τη βάση 80 περίπου πηγών, ιστορικών αρχείων και λαϊκών παραδόσεων και εμπλουτίστη από πολλών επισήμων και πολυτίμων ιστορικών εγγράφων, πρώτων ήδη φερωμένων εις το φως. Κάνει δηλαδή αρχαιακή έρευνα ο ίδιος και την προβάλλει. Πάσα δε επιμέλεια κατευλήθη εις την εξακρίβωση του χρόνου των γεγονότων, καθώσον κατά τους ιστορικούς, ο χρόνος και ο τόπος είναι οι δύο οφθαλμοί της ιστορίας. Εν τέλει του βιβλίου προσετέθησαν και σημειώσεις εις θεάποντα κατά το μάλλον και ήτων μεγάλα κεφάλαια. Εν αυτές διαφωτίζονται πληρέστερον. Πολλές σελίδες, ειδικότερον δε ιστορούνται διάφορα πρόσωπα εκ των κυριωτέρων του μεγάλου δράματος και περιγράφονται μέρη άτινα εγένοντο το θέατρο αυτού. Δυστυχώς όμως η συγκεντρωθήσα ιστορική ύλη είδε τόσο πολύ ώστε εξ ανοικονομή του ανάγκης περιορίστησαν εις περιλήψεις πολλές εκτενείς βιογραφίες, ως ή τον Περούκα, Παπαφλέσσα, Νικηταρά, Μπουλίνας, Χουρσίτ, Πασά και Αμίρ Μπέιτς Κορίνθου και την Ονάλων,
Δηλαδή είχε ο ίδιος μαζέψει αρκετό υλικό, αλλά δεν μπορούσε να το περιλάβει στο συγκεκριμένο κείμενο και γι' αυτό το λόγο περιορίστηκε σε περίληψη. Ελπίζω, λέει ο ίδιος, ότι το βιβλίο τούτο θα αποβεί χρήσιμος συμβολή στην ιστορία του Ιερού Αγώνος και πατριωτικών και ωφέλιμων ανάγνωσμα. Πρέπει να γνωρίζει έκαστος Έλλην πώς ανεκτήθη ημών ανεξαρτησία για να γίνει πατριωτικότερος και να εκτιμήσει και να αγαπήσει αυτήν θερμότερο. Η μελέτη αυτή υποδεικνύει πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι ιστορικές πηγές, οι προσωπικές μαρτυρίες και σχέσεις με πρόσωπα που είχαν βιώσει την επαναστατική δράση. Πρόκειται για υπόδειγμα ιστορικής μελέτης και συνθετικής ικανότητας του συγγραφέα, που γνωρίζει άριστα τα γεγονότα, διατυπώνει κρίσεις και αξιολογήσεις, είναι αξιόπιστος γνώστης γεωγραφίας και έχει κατανοήσει τη μεγάλη αξία της καταστροφής του Δράμαλη το 1822 για την πορεία της Ελληνικής Επανάστασης και τη συγκρότηση του νέου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Είναι δε χαρακτηριστική η άποψη του Δημήτρη Καμπούρογλου το 1939 για το έργο αυτό. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης Καμπούρογλου: «Οι σταδερβενάκια που κάποτε θα σωληστούν με δάση ανδριάντων πρέπει ξεχωριστή, απόμακρα, αλλά περίοπτος να σελαγίσει η μορφή του Βαρτινιώτη». Αξιόλογο επίσης έργο του Βαρτινιώτη είναι η βιογραφία με τίτλο «Φρίνγκ», στην οποία πέρα από την γλαφυρή περιγραφή της ζωής της διάσημης θέρας και παγκάλου γυναικός της αρχαιότητας, αναδεικνύεται η αρχαιογνωσία του συγγραφέα και η εκπληκτική γνώση για τα αξιοσημείωτα καλλιτεχνικά δημιουργήματα της αρχαιότητας και τα ίχνη τους. Γεγονός που επιβεβαιώνει την τεράστια βιβλιογραφική του ενημέρωση και την εγκυρότητα των απόψεων του. Αξίζει να αναφέρουμε ακόμη τη βιογραφία του Μπουλίνας. Η βιογραφία αυτή καταγράφει τη ζωή και τον αγώνα, τη ζωή και τον αγώνα της ηρωικής αυτής γυναίκας για την απελευθέρωση της Ελλάδας και την άδικη και άδοξη δολοφονία της στις Πέτσες. Αξιόλογη επίσης είναι η βιογραφία του σκότου νομικού και εισαγγελέα των πρώτων χρόνων του νεοελληνικού κράτους Εδουάρδου Μάσου. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση λοιπόν των αξιόλογων έργων του Δημήτρη Βαρτινιώτη, είναι αναγκαίο να αναφερθούμε στην ογκώδη αλληλογραφία του που σε μεγάλη έκταση έχει μελετήσει η ιστορικός του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, κυρία Σοφία Πατούρα. Μέσα από αυτή την αλληλογραφία αναδεικνύονται οι σημαντικές σχέσεις που έχει αναπτύξει με όλη την ελληνική διανόηση των Αθηνών, αλλά και με άλλους πνευματικούς ανθρώπους του τουρκοκρατούμενου ελληνισμού. Κωνσταντινούπολη, Δράμα, Σμύρνη, Αλεξάνδρεια, Ιεροσόλυμα. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι ο Βαρτινιώτης παρακολουθεί τις πνευματικές εξελίξεις και εθνικές εξελίξεις, διατυπώνει τις απόψεις του και αγωνίζεται για το νέο ελληνικό κράτος. Επίσης, αναδεικνύεται η τεράστια προσφορά του Βαρτινιώτη με τα ιστορικά έγγραφα του αγώνα προς την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία, η οποία του εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τα 10.625 έγγραφα που της έχει αποστείλει. Αυτή του η δραστηριότητα τον τοποθετεί στους προδρόμους της προσπάθειας διάσωσης γραπτών πηγών της Επανάστασης του 1821, που από το 1914 με επικεφαλής τον Γιάννη Βλαχογιάννη και τον Σπυρίδωνα Λάμπρου θα συγκροτήσουν τα γενικά αρχεία του κράτους. Τέλος, ένα σημαντικό ανέκδοτο και ημιδελές έργο που αφορά τον περίφημο Τούρκο Καμκιαμίν Μπι της Κορίνθου, με την υποδειγματική και επίπονη προσπάθεια παρουσίασης και κριτικής μελέτης από τον Γιώργο Κόνδη και τον Γιώργο Γιαννούση, αποτελεί το βιβλίο που σήμερα παρουσιάζεται. Το βιβλίο διακρίνεται για τη σημαντική προσπάθεια προσέγγισης πλήθους πηγών, για την έντονη αναζήτηση σε Ελλάδα και εξωτερικό και για το πλήθος των εικόνων. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το πλήθος των τραγουδιών και ποιημάτων για τον Καμίλ Μπι, χωρίς να μπορεί να ερμηνευτεί επαρκώς και ενώ κατά τον Πουκεβίλ έμοιαζε με τον Απόλλωνα, δεν έχουμε καμιά εικόνα του. Ο περιεκτικός και συγκροτημένος πρόλογος της κυρίας Παναγιώτας Κασίνη, προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορυνθίας, και η άρτια επιστημονική διερεύνηση του ανέκδοτου κειμένου από τους συγγραφείς προϊονίζουν την αφετηρία μιας συστηματικής και επιστημονικά άρτιας προσέγγισης του Δημήτρη Βαρτινιώτη ως ανθρώπου, λογίου, νομικού, πολίτη, μαχητή και ιστορικού. Η στίχη του Κωστή Παλαμά από τη συλλογή «Πολιτεία και Μοναξιά» ίσως δίνουν ένα στίγμα της ζωής του. Και ασυντρόφευτος και στυλοβερμένος, πάντα έρμος, μοναχός, διαβατικός. Και μέσα στους δικούς μου ήμουν ο ξένος. Ήμουνα στάιλα μέσα ο θρακικός. Η απόψινή εκδήλωση ας θεωρηθεί ως ένα ιστορικό και φιλολογικό μνημόσυνο για τον Δημήτρη Βαρτινιώτη, που φέτος συμπληρώνεται 100 χρόνια από θάνατό του το 1924. Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα να περάσουμε στη δεύτερη ομιλήτρια, την κυρία Παναγιώτα Κασίμη, αρχαιολόγο, προϊσταμένη εφορίας των αρχαιοτήτων Νομού Κορινθίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι απόψε εδώ. Κύριε Τσιλιμίγκρα, ήταν εξαιρετική η αποβελτίωση της ζωής και του έργου του Δημήτρη Βαρδουνιώτη, που φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος παθιασμένος, όχι μόνο με την ιστορία, αλλά και με το γράψιμο. Και τελικά, ο τίτλος του βιβλίου, «Αναζητώντας τα ίχνη του Καμίλ Μπέι της Κορίνθου», βλέποντάς το και διαβάζοντάς το από τη δική μου ιδιότητα ως αρχαιολόγος, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό είναι ότι είναι σαν να γίνεται εδώ μία ανασκαφή. Είναι μία ανασκαφή, όμως όχι στα χώματα, αλλά στα αρχεία, μια άλλου είδους ανασκαφή, που φέρνει στο φως τη ζωή και τη δράση όχι μόνο του ξαχωστού Καμίλ Μπέι της Κορίνθου, αλλά και του ίδιου του ερευνητή, του Δημήτρη του Βαρδουνιώτη, όπως πολύ ωραία μας την παρουσίασε ο προηγούμενος ομιλητής. Και διαβάζοντας ξανά τον πρόλογο που πολύ ευγενικά μου ζητήθηκε να ετοιμάσω για το βιβλίο, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκαναν οι δύο συγγραφείς, ο Γιώργος Οκόντης και ο Γιώργος Ογιαννούσης, έχω γράψει ότι είναι δύο βιβλία, το ένα μέσα στο άλλο. Είναι μία μελέτη μέσα στη μελέτη. Μία διπλή καταγραφή στο χώρο και στο χρόνο με δύο ήρωες, τον ιστορικό και την ιστορική μορφή. Η ανάγνωση της ιστορίας του ήρωα μέσα από τα μάτια του μελετητή Βαρδουνιώτη είναι μια ανάγνωση ρομαντική, όπως αναφέρουν και οι συγγραφείς, και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, νομίζω, για έναν άνθρωπο που τον απασχολούσε η επιστημονική καταγραφή και ακρίβεια των πηγών του, αλλά όχι η ξερή παράθεση πληροφοριών και η ακαδημαϊκή διαχείριση του θέματος. Άλλωστε, είναι η εποχή που γράφει ρομαντική. Είναι μια εποχή που η απομάγευση του κόσμου δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε αντίθεση με την εποχή που ζούμε τώρα. Εξάλλου, ακόμα και ο τρόπος που κρατάει τις σημειώσεις του είναι ένας πολύ γλυκός τρόπος, άτυχνος σχεδόν, αυθόρμητος. Δηλώνει ένα πρωτογενές πάθος για την καταγραφή ή για τη συμπλήρωση της πληροφορίας με κάθε τρόπο. Θα βρείτε μέσα στο βιβλίο ένα χαρτί από ημερολόγιο με ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου 1911, που στην πίσω πλευρά έχει γράψει ότι πρέπει να προσθέσει κάτι στις σημειώσεις του. Εκεί ξαφνικά. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι οι βοηθητικές του σημειώσεις ήταν το δυσκολότερο σημείο του αρχείου, καθώς χρησιμοποίησε ακόμη και κλήσεις παρουσία στο ειρηνοδικείο Άργους με τα ονόματα αυτών που καλούνταν να εμφανιστούν ενώπιον του ειρηνοδικείου Άργους βορείας πλευράς. Ο Βαρδουνιώτης γοητεύτηκε από τον Καμίλ Μπέι της Κορίνθου, όπως πολλοί περιηγητές, όπως και οι σύγχρονοι του Καμίλ, Έλληνες και Τούρκοι. Αναμφισβήτητα, υπήρξε μια ιστορική μορφή που ενέπνευσε πολλούς, ακόμα και την δημοτική Μούσα, για τον τραγικό θάνατο του Μπέι θρηνεί το δημοτικό τραγούδι. Ορεκλήσαν οι στράτες του Μοριά, ορεκλήσαν και τα Δερβένια. Αυτός ο περήφανος και ωραίος άνδρας, που θα μπορούσε πράγματι να είναι μοντέλο για να ζωγραφίσει κανείς τον Απόλλωνα, όπως έλεγε ο Γάλλος περιηγητής Κουκεβίλ που τον συνάντησε το 1815 στην Κόρινθο, προφανώς ήταν το κέντρο του ενδιαφέροντος των συγχρόνων του, αλλά εξήρε και τη φαντασία των μεταγενέστερων. Είναι πραγματικά πολύ κρίμα που δεν έχουμε κάποια απεικόνισή του, κάποιο πορτρέτο του. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια η έρευνα, η αρχαιακή, τι μπορεί να φέρει στο φως. Αλλά πέρα από τα πλούτη, την ομορφιά, τη μεγαλοσύνη του Μπέι και τη χρηστή του διοίκηση που αναγνωρίζεται από όλους, αυτό που φαίνεται να έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στην ιστορία του, στους συγχρόνους του αλλά και στους μεταγενέστερους του, ήταν το τραγικό του τέλος. Γράφουν οι περιηγητές για αυτό το τέλος. Αυτός ο Σιβαρίτης που η μοίρα τον φόρτωσε με όλα τα καλά του κόσμου, που ο βίος του ήταν ένας κύκλος διασκεδάσεων και ειδονών, έχασε σε μια μέρα ελευθερία, μεγαλεία
πλούτη. Αυτό το επιβλητικό κάστρο που άλλοτε ήταν η ιδιοκτησία και η δόξα του, θα γινόταν η φυλακή του και λίγο μετά ο τάφος του. Ο Καμίλ, που το ίδιο του το όνομα σήμαινε τον τέλειο, τον ολοκληρωμένο, τον σε όλα καλό άνθρωπο, εκπροσωπεί τη σκληρή ανθρώπινη μοίρα σε ζωφερές στιγμές της ιστορίας. Και είναι οι ανθρώπινες ιστορίες που δημιουργούν τη μεγάλη ιστορία. Και είναι οι άνθρωποι το μέτρο αποτίμησης, αλλά κυρίως κατανόησης της ιστορίας. Μέσα από τον Καμίλ, ένα από τα ελάχιστα ιστορικά πρόσωπα των κατακτητών που συγκεντρώνει τον θαυμασμό και την κοινή αποδοχή, μπορούμε να αντιληφθούμε τις εξαιρετικά πολύπλοκες, δύσκολες, εύθραυστες σχέσεις των ανθρώπων της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου πέρα και πάνω από τις πολιτικές καταστάσεις, πέρα και πάνω από την επίσημη ιστορία. Ο Καμίλ ήταν ομογάλακτος του Θεοχαράκη Ρέντι. Ξέρετε, και στα λαϊκά παραμύθια ο ομογάλακτος αδελφός είναι σαν τον ομοαίματο αδελφό. Στο αρχοντικό των Νοταράδων, στα Τρίκαλα, πήγαινε η οικογένεια του Καμίλ για αναψυχή. Ήταν αγαπητός στους υπηκόους του. Δύσκολα κρύβεται η συμπάθεια που δείχνουν γι' αυτόν οι ελληνικές ιστορικές πηγές της εποχής. Η προσωπική ιστορία του Καμίλ διαπλέκεται σφιχτά με την ιστορία της Επανάστασης, καθώς η Κόρινθος τα τρία πρώτα χρόνια αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα θέατρα του πολέμου. Από τον Μάρτιο του 1821 που ξεσπάει η Επανάσταση μέχρι τη δολοφονία του στον Ακροκόρινθο τον Ιούλιο του 1822 ήταν ένα από τα πιο προβεβλημένα και τραγικά πρόσωπα. Η Κόρινθος, την οποία από ό,τι φαίνεται ο Δημήτρης Βαρδουνιώτης αγαπούσε πάρα πολύ, έχει πολύ σημαντική ιστορία στην Οθωμανική περίοδο. Μία ιστορία που η αλήθεια είναι ότι δεν αντιπροσωπεύεται από κινητά ευρήματα στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου, μία ιστορία η οποία δεν αντανακλάται πραγματικά στα Οθωμανικά μνημεία της Κορινθίας που είναι διάσπαρτα και όχι σε πολύ καλή κατάσταση. Όμως προσπαθούμε εντατικά τα τελευταία χρόνια να φροντίσουμε όλα τα μνημεία που αποτελούν τόπους βίων, ανθρώπων, τόπους που έζησαν άνθρωποι. Δεν είναι πέτρες μόνο, δεν είναι μόνο χαρακτηρισμένα μνημεία. Είναι κατοικίες, είναι τόποι που άνθρωποι ανάσαναν και έζησαν. Πρόσφατα εγκρίθηκαν οι μελέτες για την προστασία, αποκατάσταση και επανάχρηση του αρχοντικού Νοταρά και ολοκληρώθηκε επίσης πολύ πρόσφατα η νομική διαδικασία της απαλωτρίωσής του. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και η διαδικασία απαλωτρίωσης του πυργόσπιτου του Καμίλ στη Σικιά, στο οποίο σύμφωνα με κάποιες πηγές γεννήθηκε. Με μεγάλες δυσκολίες και με μεγάλες καθυστερήσεις φυσικά ολοκληρώνονται διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ παλιά. Η γραφειοκρατία δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται πάντα, το ξέρετε πολύ καλά όλοι σας, τις πραγματικές ανάγκες διάσωσης των μνημείων. Αυτό που δεν μπορεί να ξεπεραστεί με τους θεσμικούς και τους γραφειοκρατικούς τρόπους, ξεπερνιέται με ανθρώπινους τρόπους. Δηλαδή, εάν μπει κάποιος μέσα σε αυτά τα ερυπωμένα σπίτια, εάν περιηγηθεί στον Ακροκόρινθο, κρατώντας αυτό εδώ το βιβλίο αναχείρας, αισθάνεται να τον κατακλείσουν κύματα συγκίνησης απερίγραπτα. Γιατί αυτή είναι η δύναμη των μνημείων. Είναι η υπαρξιακή βεβαιότητα ότι περπατάς εκεί που περπάτησαν οι άνθρωποι. Γιατί τα σπίτια, οι κρίνες, τα ίδια τα βράχια, η γη είναι εκεί. Εκεί είναι τα βορεινά τείχη του κάστρου, όπου η Γκιούλ Χανούν, η ωραία γυναίκα του Καμίλ, αντίκριζε την Κόρινθο και τα καμένα από τον Παπαφλέσια περίφημα παλάτια της. Εκείνο ο ναός του Απόλλωνα, το λιμάνι του Λεχαίου, εκεί και η Δραγονέρα, η Άνω Πυρήνη όπως τη λένε, με νερό που ακόμα και τώρα που μιλάμε τρέχει. Είναι η υπαρξιακή βεβαιότητα ότι βλέπεις μαζί με αυτούς τους ήρωες την ίδια θάλασσα και
και τον ίδιο ουρανό. Ο Καμίλ Μπέις είναι πολυτραγουδισμένος και δημοφιλής για όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε παραπάνω, και για τα μυθικά του πλούτη και τους θησαυρούς του, για την ανέβρεση των οποίων πρέπει να σας πω ότι ακόμα και σήμερα η εφορία αρχαιοτήτων Κορινθίας δέχεται αιτήσεις να ψάξει να βρει το θησαυρό του Καμίλ. Γιατί είναι ένας άνθρωπος πρωταγωνιστής της εποχής του. Γιατί η μοίρα του και η άναντρη δολοφονία του στυλιτεύτηκε ακόμη και από τους ίδιους τους Έλληνες. Γιατί η προσωπικότητά του ήταν γοητευτική και το φρόνημά του υψηλό. Γιατί ήταν ένας πραγματικός άρχοντας έως το τέλος. Πιστός στη μεγάλη του ιστορία, στην ιστορία της οικογένειάς του, πιστός στον εαυτό του και στην αξία του. Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο που πρέπει να βρει τη θέση του στην ιστορία, γι' αυτό και κάθε αξιόλογο βιβλίο που εκδίδεται για αυτή την προσωπικότητα είναι κέρδος για την ιστορική έρευνα και για μας. Είναι ευχής έργων, λοιπόν, που ο Γιώργος Κόρδης και ο Γιώργος Ιδανούσης ανακάλυψαν αυτό το θησαυρό και τύχη από ό,τι ακούσαμε, καθαρή τύχη. Και μπράβο σας που αναπτύξατε και ολοκληρώσατε την έρευνα του Δημήτρη Βαρδουνιώτη, που την εμπλουτίσατε με εποπτικό υλικό, αξιοποιώντας υποδειγματικά όλη τη σύγχρονη βιβλιογραφία και τις πηγές. Για την Κορινθία, για μας τους Κορίνθιους, είναι ένα βιβλίο που θα έχει πια τη θέση του σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Εύχομαι να έχει ένα μακρύ, καλό, όμορφο ταξίδι στις εκδόσεις, και γιατί όχι, κάποια στιγμή, ελπίζουμε όχι πολύ αργά, να παρουσιαστεί αυτό το βιβλίο ξανά στο ίδιο το πυργόσπιτο του Καμίλ, στη Σικιά. Ένα πυργόσπιτο για το οποίο αυτή τη στιγμή δουλεύουμε εντατικά, έτσι ώστε να μπορέσει να αποκατασταθεί και να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία και να γίνει ένα μουσείο του ίδιου του εαυτού, μιλώντας για την ιστορία του πρωταγωνιστή, των ανθρώπων γύρω του και της ίδιας της εποχής του. Σας ευχαριστώ πολύ. Αφού ευχαριστήσω την κυρία Παναγιώτα Γασίμη με την πολύ σημαντική ομιλία της για τον Καμίλ Μπέι και το συγκεκριμένο βιβλίο, παρακαλώ την κυρία Καλλιόπη Καρποδήμου, φιλόλογο και γνωστή θεατρολόγο, να πάρει το λόγο. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου όλους που είστε εδώ απόψε. Θερμές και ιδιαίτερες ευχαριστίες στους δύο συγγραφείς του βιβλίου, τον κύριο Γιώργο Κόνδη και τον κύριο Γιώργο Γιαννούση, και για την τιμή να έχω την φιλολογική επιμέλεια, αλλά και για την τιμή να πω κάποια πράγματα για το πόνημα, έτσι όπως βγήκε. Θερμά συγχαρητήρια και στους δύο συνομιλητές. Σίγουρα είμαι πλουσιότερη ή θα είμαι πλουσιότερη κατεβαίνοντας από αυτό το τραπέζι και από τις εξαιρετικές ομιλίες, εισηγήσεις. Αν παραλλάξουμε τα λόγια του Βάλτερ Μπένιαμιν, το ότι το να κατοικεί σημαίνει να αφήνει σύχνη, συνειδητοποιούμε πως στο αρχείο συμβαίνει ακριβώς αυτό. Καταγράφεται το ίχνος μιας δραστηριότητας υλικής και πνευματικής. Και εν προκειμένου, στο αρχείο του Δημητρίου Βαρδουνιώτη βλέπουμε το ίχνος της δικιάς του δραστηριότητας, τεκμήριο της έρευνάς του, που είναι αυτό που έχει γράψει το πόνημά του περί του Καμίλ Μπέι της Κορίνθου. Ήδη στη συζήτησή μας αναφέραμε δύο κομβικές έννοιες που αποτέλεσαν και το θεμέλιο λίθο του βιβλίου που κρατάμε στα χέρια μας και που πλέει πια στο εκδοτικό ποτάμι. Είναι οι λέξεις αρχείο και τεκμήρια. Λέξεις που ειδικά για το αρχείο είναι ρευστές και πολυδιάστατες, πολύπλευρες. Ο πλέον κοινός ορισμός του αρχείου είναι ότι αποτελεί το σύνολο των τεκμηρίων ανεξαρτήτως χρονολογίας, ύλης και σχήματος, το οποίο έχει δεχθεί ή παραγάγει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του δραστηριότητα. Όμως το αρχείο δεν περιορίζεται μόνο στα σημαντικά δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα. Τεκμήρια και αρχαιακό υλικό παράγεται συνεχώς και καθημερινά
και έχει πολλές και διαφορετικές χρήσεις, διοικητικές, οικονομικές, ιστορικές, βιογραφικές. Πρόκειται δηλαδή για ένα σύστημα που σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο των Αρχείων βασίζεται σε ντοκιουμένταρι, σε έγγραφα, υποπροϊόντα της ανθρώπινης δραστηριότητας που διατηρούνται για την προπρόθεσμη αξία τους. Οπότε στην ουσία το αρχείο παράγεται μεταβαλλόμενο μέσα στον χρόνο, ανάλογα με το τι έχει αξία για την κοινωνία. Ο Φουκώ, ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς που με τις διατυπώσεις του για το αρχείο επηρέασε την οπτική μας απέναντι σε αυτό, συγγράφει ένα δοκίμιο το 1969, ονομάζεται «Η αρχαιολογία της γνώσης», στο οποίο αναφέρεται στην επιστημονική έννοια του αρχείου, οριοθετώντας και περιγράφοντάς τη σαν σύστημα λόγου. Λόγος εδώ για τον Φουκώ είναι οι λόγοι, τα προϊόντα των σχέσεων εξουσίας και των δυνάμεων που τα διαμορφώνουν. Λέει λοιπόν, το σύνολο των λόγων της κόρσης που πραγματικά προσφέρονται και αυτό το σύνολο λόγων οραματίζεται όχι μόνο σε ένα σύνολο γεγονότων που θα είχαν λάβει χώρα μια για πάντα και που θα παραμένουν σε εκκρεμότητα στο κενό ή στο καθαρτήριο της ιστορίας, αλλά και ως ένα σύνολο που συνεχίζει να λειτουργεί και να μεταμορφώνεται μέσα από την ιστορία και να δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης σε άλλους λόγους. Βλέπουμε λοιπόν πως σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις αναγνωρίζουν τα αρχεία εκτός από πηγές γνώσης και ως παράγωγα γνώσης. Έτσι λοιπόν η συλλογή και η ενασχόληση με τα αρχεία αντιμετωπίζονται ως διαδικασίες που δεν αφορούν μόνο το παρελθόν ή το παρόν, αλλά έχουν στραμμένο το βλέμμα και στο μέλλον. Και δεν λειτουργούν μόνο ως πολιτιστικά αποθετήρια, αλλά και ως λογοθετικό σύστημα παραγωγής γνώσης κατά Φουκώ. Υπό το παραπάνω πρίσμα, το αρχείο του Δημητρίου Βαρδονιώτη εντάχθηκε και εμφανίστηκε και συνεχίζει να υπάρχει διαμέσου του βιβλίου των κυρίων Πόνδη και Γιαννούση. Και ίσως θα μπορούσαμε να πούμε πως ως φουκωϊκός λόγος το πόνημα των συγγραφέων θα πλέψει ως δευτερογενές αρχείο τεκμήριο έρευνας στην αρχαιακή θάλασσα της μνήμης και της ιστορίας. Οι συγγραφείς επομένως δημιούργησαν ένα τόπο τοπίο μνήμης στο οποίο διασταυρώνονται η ιστορία, η γεωγραφία, η επιστήμη, η λογοτεχνία, ας πούμε, επιτραπεί. Στο σύγγραμμα αρχείο ή περί αρχείου του Δημητρίου Βαρδονιώτη υπάρχουν αρμονικά συντεριασμένα η διεπιστημονικότητα και η διακειμενικότητα, χωρίς καμιά πρόθεση εκ μέρους των συγγραφέων ψευδούς λογιότητας. Χρειάστηκε λοιπόν, ερμηνεύοντας κριτικά το αρχικό αρχείο του Δημητρίου Βαρδονιώτη, να καταφύγουν για την πληρέστερη κατανόησή του στις επιστήμες της αρχαιονομίας, της αρχαιολογίας, της ιστοριογραφίας, μελετώντας ουσιαστικά και βαθιά τη βιβλιογραφία ελληνική και ξενόγλωση. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζοντας το αρχείο που είχαν στα χέρια τους σαν ζώντα οργανισμό, διερεύνησαν πώς συνομιλεί τόσο με την ποιήση, και εδώ να αναφέρουμε το ποίημα του Αλέξανδρου Σούτσου του 1873 «Η Τουρκομάχος Ελλάς» και το ποίημα του ναυπάκτιου ποιητή Γεώργιου Αθάνα «Ψηλά στον Ακροκόρυνθο» το 1929. Παράλληλα, γίνεται η σύνδεση και με τη Δημοτική Μούσα, με αναφορά στο τραγούδι για την άλωση της Τρεπολιτσάς ή αυτό για την αιχμαλωσία του Τζαμπίλ Μπέι, ενώ αποτυπώνουν και ευρεθέντα τραγούδια από τη δημοτική παράδοση που τραγουδούν για τον Τζαμπίλ Μπέι, εκτελεσμένα από γνωστούς αειδούς όπως είναι ο Παναγιώτης Λάλεσσας και ο Γιώργος Μηδενάς, χωρίς να είναι καταγεγραμμένα. Όλες οι προαναφερθήσεις, διαδρομές, συνδέσεις, συνομιλίες αρθρώνονται με έναν λόγο απλό, μα όχι απλοϊκό. Επιστημονικό μα κατανοητό.
με μια καθαρή δωρική αφήγηση που μας ξεναγεί σε τρία χρονικά και τοπικά επίπεδα στα οποία κινείται το βιβλίο. Στο χρόνο του Καμίλ Μπέι, στο χρόνο του Δημητρίου Βαρδονιώτη και στο χρόνο των συγγραφέων. Ή αν θέλαμε να τα χωρίσουμε με βάση τον Ιερό Αυγουστίνο, θα λέγαμε στο παρόν των παρελθόντων, στο παρόν των παρόντων και στο παρόν των μελλόντων, καθώς ο χρόνος και το αποτέλεσμα της συγγραφής του βιβλίου έχουν μια δυναμική μέλλοντος, αφού κατατίθεται στο θησαυροφυλάκιο της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας. Στο συγκεκριμένο βιβλίο θα πρέπει να προσάψουμε και μια λογοτεχνική και θεατρική δομή και μπλοκή, καθώς οι συγγραφείς είχαν να διαχειριστούν τρεις ιστορίες, τρεις πράξεις θεατρικές, τρεις αφηγήσεις, τρεις χρονοτόπους. Αυτή του αρχικού ήρωα, του Καμίλ Μπέι, αυτή του Δημητρίου Βαρδονιώτη που μίλησε για τον Καμίλ Μπέι και αυτή του κυρίου Κόνδη και Γιαννούση που συμπεριλάμβανε τους δύο προηγούμενους ήρωες. Υπάρχει δηλαδή μια διάταξη της μορφής κείμενο-ενικημένο ή αν το δούμε σκηνικά, το όλο εγχείρημα θέατρο εν θεάτρο. Η αφηγηματική είσοδος που επέλεξαν είναι η τεχνική της Οδύσσιας του Ομήρου, δηλαδή το in media res, από το μέσο της ιστορίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως έχοντας ως εκκίνηση τον Δημήτριο Βαρδονιώτη, έκαναν ένα flashback στον Καμίλ Μπέι και την ιστορία του και κατόπιν ήρθαν στο σήμερα. Πώς κατάφεραν όμως να συγκολλήσουν όλα αυτά τα αφηγηματικά και χρονικά επίπεδα? Πώς έδεσαν, δάμασαν και ανέδειξαν το υλικό τους? Αυτό για μένα, σας εξομολογούμε, είναι που αποτελεί και το πιο σημαντικό σημείο του βιβλίου. Ο Χάιντεν Γουάιτ στην ερμηνεία της ιστορίας υποστηρίζει πως το ιστορικό αρχείο είναι τόσο πλήρες όσο και ελλιπές. Έτσι ο ερευνητής, ο κάθε ερευνητής, καλείται να ερμηνεύσει τα δεδομένα αποκλείοντας κάποιος άσχετα με το σκοπό της αφήγησής του. Απ' την άλλη, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να ανασυγκροτήσει το τι συνέβη, σημαίνει πως πρέπει να συμπληρώσει τα κενά στις πληροφορίες του σε επαγωγική ή και υποθετική βάση. Αυτό ακριβώς έπραξαν οι συγγραφείς μας, έχοντας ως βασική αρχή την αλήθεια, δηλαδή την άρση της λήθης και τον εμπλουτισμό της συλλογικής μνήμης. Έστησαν έτσι το συγγραφικό τους εργαστήρι, κατά τη γνώμη μου, βασισμένοι σε τρεις επιστημονικές, φιλοσοφικές αρχές τριών μεγάλων διανοητών. Πρώτον, το Σπύρου του Αστραχάμ, ο οποίος με γνώμονα πέντε λέξεις μας κληροδότησε έναν τρόπο έρευνας και μελέτης της ιστορίας. Τα ρεάλια, πραγματολογικά στοιχεία του κειμένου, τη μέθοδο, το στοχασμό, την ευαισθησία και την κατανόηση. Δεύτερον, έχτισαν το πόνημά τους ακολουθώντας σαν να είναι μάστοροι. Εδώ θα κάνω, για αυτό το είδος του κτισίματος, έκανε λόγο ο ανθρωπολόγος Κλοντ Λέβι-Στρος στο έργο του «Η άγρια σκέψη», όπου μίλησε για «μπρικολάνς». Η γαλλική λέξη είναι το «μπρικολέρ», που σημαίνει «μαστορεύουν». Έτσι λοιπόν, σαν μάστοροι, έχτισαν σιγά σιγά τα αφηγηματικά τους κομμάτια. Και το τρίτο είναι, επειδή εμφορούνταν από αυτό που ο Ζακ Τεριντά ονομάζει άλογος αρχείου, που σημαίνει φλέγομαι από ένα πάθος. Σημαίνει ότι ατέρμονα και ακατάπαυστα γυρεύω το αρχείο όπου και αν υποκρύπτεται. Και μας παρέδωσαν μια άρτια επιστημονική εργασία που χρησιμοποιεί δεδομένα εργαλεία, έννοιες, θεωρίες, μεθόδους, αρχαϊκές πρακτικές, αποδεκτά από την επιστημονική κοινότητα ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Και κατάφεραν να μας χαρίσουν ένα κλειδί, ένα κωδικό θα λέγαμε σήμερα πρόσβασης στο ιστορικό παρελθόν, αλλά και να διατηρήσουν και να αποκαλύψουν γεγονότα και εικόνες μέσω της τεκμηριωτικής τέχνης
που στηρίζουν και οριοθετούν την ατομική και συλλογική ταυτότητα. Ο Μιχάλης Γκανάς γράφει «Χρόνος πίσω, χρόνος μπροστά, το μεγάλο ποτάμι». Να τους ευχηθώ καλό τάξιδο να είναι το βιβλίο τους στο μεγάλο ποτάμι της ιστορίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να καλέσουμε τον έτερο συγγραφέα, τον κύριο Γιώργο Κόντι, κοινωνιολόγο και φίλο πανεπιστημιακό. Να κάνω το σχόλιο ότι πάντα έρχεται από τα μετέπει, από τα αμετόπιστε, όπως λέει. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλες, απόψε φτάνουμε στο τέλος μιας διαδρομής επίπονης, μιας διαδρομής που μας γέμισε άγχος, αλλά ταυτόχρονα μιας διαδρομής που ήταν πολύ συναρπαστική. Η δουλειά με αυτό το αρχείο ήταν μια δουλειά εξαιρετική, πρώτα και κύρια για μας τους ίδιους, και ελπίζω να είναι και για σας όταν θα διαβάσετε ή θα δείτε τέλος πάντων την εργασία αυτή. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί συμβάλαμε στη διάσωση αυτού του αρχείου, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, κυρίως για την πόλη του Άργους, αλλά και γενικότερα. Είμαστε επίσης πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι, γιατί ουσιαστικά μπορέσαμε να μηδενίσουμε τον χρόνο, να τον φέρουμε, αν θέλετε, πίσω, να καθίσουμε στο ίδιο γραφείο, στο ίδιο τραπέζι με τον Βαρθινιώτη, να θέσουμε παρέα μαζί του ερευνητικά ερωτήματα και να προχωρήσουμε στην εξέλιξη της έρευνας που βρέθηκε σε μερικά πεταμένα χαρτιά. Είμαστε λοιπόν πολύ ευχαριστημένοι και για τα δύο. Αλλά είμαστε επίσης πολύ ευχαριστημένοι γιατί έχουμε τρεις εξαιρετικούς φίλους, συναδέλφους, επιστήμονες, οι οποίοι ανέλαβαν να βοηθήσουν και βοήθησαν σημαντικά αυτήν την εξέλιξη της εργασίας, και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα και κυρία την κυρία Κασίνη, την κυρία Παναγιώτα Κασίνη, η οποία παρά το φόρτο εργασίας που είχε έδωσε μια εξαιρετική μάτια σε αυτή την έρευνα και μας οδήγησε με το διάλογο που είχαμε σε άλλα σημεία. Κυρία Κασίνη, ειλικρινά ευχόμαστε να χαρούμε μαζί σας τα εγγένεια του μεγάλου έργου που έχετε αναλάβει, της Διορκού, της αρχαίας Διορκού της Κορίνθου, ένα από τα μεγαλύτερα έργα και διεθνώς μεγάλο, και ελπίζουμε να το χαρούμε μαζί σας όταν θα γίνει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στην αγαπημένη συνάδελφο και φίλη Ιώπη Καρποδήμου, η οποία δεν ανέλαβε μόνο το βάρος της παρουσίασης, αλλά και το βάρος της επιμέλειας του κειμένου με πολύ εύστοχες παρατηρήσεις που διαμόρφωσαν κάτι καινούριο από αυτό που είχαμε γράψει. Τέλος, τον Βασίλη Τσιλιμίγρα, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Το λέω και προσωπικά, διότι έχουμε μια κοινή πορεία 36 χρόνων αναζητήσεων, συζητήσεων και μαζί έχουμε πορευτεί όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Τζεγόπουλο για τη βοήθεια και την κυρία Κική Καλοθέου για την βοήθειά της επίσης στα μετόπιστε. Να σας ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς, γιατί σε εσάς ανήκει αυτή η έρευνα. Οι έρευνες δεν γίνονται μόνο για να έχουν οι ερευνητές τη δική τους χαρά βέβαια, αλλά γίνονται για να αποδίδεται στις κοινωνίες και στον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε να περάσουμε για ένα ποτήρι κρασί και να συζητήσουμε διαφορετικά τα σημεία αυτής της έρευνας. Ευχαριστούμε.